Σε μπαράζ προκλήσεων απέναντι στη Λευκωσία και την Αθήνα επιδίδεται η Άγκυρα πριν καν συμπληρωθούν 2-24 ώρα από τη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζή. Η εριστική τουρκική ρητορική κλιμακώθηκε για δεύτερη συνεχή ημέρα με εμπριστικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Αμήνης Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος διαμήνυσε να μην τολμήσει κανείς να δοκιμάσει την δύναμη της Τουρκίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε, γιατί έχουμε την υποχρέωση να προστατέψουμε τα δικαιώματα και το δίκαιο των 82 εκατομμυρίων του τουρκικού λαού. Είναι αστείο να νομίζουν πως οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι θα παρακολουθούν τις προσπάθειες εξόρυξης των Ελληνοκυπρίων χωρίς να κάνουν τίποτα. Η δήλωση του Τούρκου Υπεθά πραγματοποιήθηκε στην τουρκική φρεγάτα Γκελίκ, που συνοδεύει το Γιαβούς στις παράνομες έρευνές του στην Κυπριακή ΑΟΣ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι, δυναμητίζοντας ακόμη περισσότερο το κλίμα. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνεχιστούν. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της αλλά και των Τουρκοκυπρίων χωρίς κανένα δισταγμό και με αποφασιστικότητα. Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τη διεξαγωγή γεωτρήσεων στη Μεσόγειο. Αυστηρή προειδοποίηση στην τουρκική πλευρά να σεβαστεί το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλιώς θα το επιβάλλει η Ελλάδα, απίφθινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, από την Άξο. Δεν είμαστε διατεθειμένοι ως Έλληνες να αφήσουμε την Τουρκία εν αυθαιρεσία να προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Την καλούμε να σεβαστεί το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο στο σύνολό τους. Μόνο έτσι μπορούμε να ζήσουμε εν ειρήνη κάτι το οποίο επιδιώκουμε. Εάν δεν το θέλει, εμείς θα το επιβάλλουμε. Η κλιμάκωση της έντασης από την Άγκυρα παρακολουθείται ασφαλώς προσεκτικά τόσο από τη Λευκωσία όσο και από την Αθήνα, εν ώψη και των διαβουλεύσεων που επιχειρούνται για την επανέναρξη του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού.